Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει στην δημοσιότητα την έκθεση Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο, η οποία θα επικεντρώνεται στο πώς η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να στηρίξει τη μείωση των ανισοτήτων. Ωστόσο, οι συστάσεις του Ταμείου θεωρητικά και μόνο αφορούν στην Ελλάδα, όπου τα φορολογικά βάρη και οι υπέρογες ασφαλιστικές εισφορές διαρκώς τροφοδοτούν τις ανισότητες και καθιστούν την ελληνική οικονομία μη ανταγωνιστική. Στην Ελλάδα του σήμερα, ακόμα και κάποιος με φαινομενικά ικανοποιητικό εισόδημα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας. Την δυνατότητα να διορθώσουν παραλήψεις και λάθη στα στοιχεία των ακινήτων που φούσκωσαν το λογαριασμό του φετινού ένφια θα έχουν τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή τροποποιητικών διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για το 2017, η οποία θα συνοδεύεται με πρόστιμο 100 ευρώ, θα είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της εφαρμογής Ε9 περιουσιολόγιο που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενο στο Taxes.net. Μετά την τροποποιητική υποβολή της δήλωσης, εκδίδεται νέο εκαθαριστικό εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ. Νέα επιχειρησιακή σύμβαση υπέγραψαν οι εργαζόμενοι της Σουρωτή, η οποία έχει περάσει πλέον στα χέρια του επιχειρηματία Ιβάν Σαβίδη, ο οποίος και κατέχει περίπου το 70% της εταιρείας. Η νέα διοίκηση της Σουρωτή σκοπεύει να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των μηχανημάτων των γραμμών εμφιάλωσης του ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού Σουρωτή και να ισχυροποιήσει την θέση της στον ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, καθώς εξάγει σε 19 χώρες και διεκδικεί νέες αγορές όπως της Ρωσίας και της Κεντρικής Ευρώπης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 756,77 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.